που βρίσκεται ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πέντε θεωρίες για τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου που ήθελαν να αλλάξουν την ιστορία, αλλά δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ. Ανάγνωση Ζήνα Κουριώτη Είναι τα Pod Radio του Pro News. Ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου αποτελεί ένα μυστήριο, όχι μόνο για τους αρχαιολόγους αλλά για όλο τον κόσμο, ακόμα και τη σημερινή εποχή. Εάν κάνεις έβρεση στο διαδίκτυο στο τάφος Μεγάλου Αλεξάνδρου, επιστρέφει περίπου 100.000 αποτελέσματα, Κάθε ένα από αυτά οδηγεί σε διαφορετική πιθανή τοποθεσία ταφής. Τα περισσότερα μάλιστα, πέρα από τη δική του εκδοχή, φιλοξενούν και μια θεωρία συνωμοσιολογικού χαρακτήρα, η οποία αναλύει ποιοι και γιατί βάζουν εμπόδια στι αποκαλύψει τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η εναλλακτική άποψη που θέλει να αλλάξει την ιστορία. Ο Έλληνα ερευνητή και πρώην στρατιωτικό τριαντάφυλλο Παπαζόη προβάλλει τη δική του θεωρία, η οποία αμφισβητεί ευθέω την επικρατούσα άποψη σχετικά με του τάφου τη Βεργίνα. Σύμφωνα με τι δικέ του μελέτε, ο καθηγητή Μανώλη Ανδρώνικο έκανε λάθο όταν απέδιδε το μνημείο στον Φίλιππο II. Αντίθετα, ενικός στο βασιλικό τάφο 2, υποστηρίζει, ήταν ο γιος του και μέγιστος των Ελλήνων. Στο βιβλίο του κάνει αναφορά σε δεύτερη ταφή του Αλεξάνδρου στην περιοχή, τονίζοντας ότι οι αρχαίοι Μακεδόνες το 321 π.Χ. πέτυχαν να πάρουν πιθανότατα από τη Μέμφη τα λείψανα και να τα μεταφέρουν στην πατρίδα. Ωστόσο, όσο και αν ο πρώην υποστράτηγος επέμεινε στη θέση του, δεν βρήκε εντός και εκτός της χώρας αρκετούς υποστηρικτές ώστε να ανατρέψει τον ανδρώνικο. Τάφος του μεγάλου Αλεξάνδρου, Στο κόλπο και οι χριστιανοί. Εκτός από τις διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις, οι οποίες στο κάτω-κάτω της γραφής έχουν μία κάποια βάση, ανεξάρτητα από τις έρηδες και τις διαφωνίες μεταξύ των αρχαιολόγων, τα τελευταία χρόνια στο παιχνίδι έχουν μπει μέχρι και μαρτυρίες από γέροντες της ορθοδοξία. Ο συνήθως, σε Παίσιο και Πορφύριο αποδίδονται εκμυστηρεύσει σε προσκυνητές και αποκαλύψεις σχετικέ με τον Μεγάλο Έξανδρο. Αλλά αν αναλογιστεί κανεί πόσα και πόσο κατά καιρούς έχουν φυτευτεί στο στόμα τους και πιθανότατα δεν τα έχουν πει ποτέ, δεν μοιάζει παράξενο να έχουν δώσει πληροφορίες μέχρι και γι' αυτό. Άλλωστε ένα από τα σενάρια για το που βρίσκεται τελικά το λείψανό του είναι στενά συνδεδεμένο με τη χριστιανική πίστη. Μία από τις θεωρίες διατυπώθηκε από τον Βρετανό ιστορικό Andrew Τσάνκ, θέλει τους χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται το καθεδρικό ναό του Αγίου Μάρκου στη Βενετία στην πραγματικότητα να προσκυνούν τον μεγαλύτερο στρατηγό της ιστορίας και όχι τον Ευαγγελιστή. Σύμφωνα με τη θεωρία του, έμποροι της πόλης το 829 μετά Χριστόν έκλεψαν τη σωρό του από την Αλεξάνδρεια, πιστεύοντας ότι επρόκειτο για το σημερινό προστάτη της περιοχής του Ιταλικού Βορρά, τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το σύριαλ της Λιάνα Σουβαλτζή. Αρκετοί ήταν εκείνοι που το 1995 πίστηκαν από τη Λιάνα Σουβαλτζή, που υποστήριξε με απόλυτη βεβαιότητα ότι ανακάλυψε που ήταν θαμένος ο Μέγας Αλέξανδρος. Οι ανασκαφές της πραγματοποιήθηκαν στην όαση της Σίβα. Εκεί που σύμφωνα με τους περισσότερους ιστορικούς είχε ζητήσει ο ίδιος να ταφεί μετά το θάνατό του. Ακολουθώντας τα ίχνη του, η αρχαιολόγος ανακοινώνει πως ταυτοποίησε τον τάφο και το θέμα κεντρίζει το παγκόσμιο ενδιαφέρον. Ακολουθούν συνεντεύξεις, δημοσιότητα, διαξυφισμοί και μια αίσθηση εθνικής προσμονής και ελπίδας από μεγάλο μέρος του λαού πως έχει δίκιο. Το επίσημο ελληνικό κράτος σταδιακά αποστασιοποιείται από τη θέση της, καθώς καταρρύπτει ένα προς ένα τα στοιχεία που παρουσιάζονται. Από το Υπουργείο Πολιτισμού αμφισβητείται ακόμη και αν αυτό που έφερε στο φως σκαπάνη της είναι καν ταφικό μνημείο. Ομοίως δεν γίνεται δεκτή η μετάφραση που είχε παράσχει για τις επιγραφές που βρέθηκαν στο σημείο, ενώ τα μέλη της ομάδας που επανεξέτασαν τα δεδομένα έκαναν λόγο για οικοδόμημα που δεν ήταν καν μακεδονικό. Πολλοί χαρακτήρισαν την κατάσταση που δημιουργήθηκε κομική, ενώ οι αρχές της Αιγύπτου έφτασαν στο σημείο να μην ανανεώσουν την άδεια ανασκαφών που είχαν παραχωρήσει. Η ίδια επιμένει για την αυθεντικότητα των ευρημάτων τη παρά την περιθωριοποίησή τη ενώ αποδίδει σε πολιτικούς σκοπούς και σε ανθεληνικούς παράγοντες την αντιμετώπιση της οποίας έτυχε από την πολιτεία. Τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η ελπίδα της Αμφίπολης. Και ενώ μετά από όλα αυτά ισχυροποιήθηκε η θέση πως αν τελικά υπάρχει κάπου ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αυτός δεν θα μπορούσε να βρίσκεται πουθενά αλλού πέραν της Αλεξάνδρειας, μπήκε στη ζωή μας η Αμφίπολη. Στον Τίμβο Καστά η μεγαλοπρέπεια του μνημείου είναι τέτοια που γεννά διανόητες προσδοκίες όσο η ομάδα της Κατερίνας Περιστέρη έφερνε στην επιφάνεια όλο ένα και περισσότερα ευρήματα, η ελπίδα πως επιτέλους βρέθηκε ο τάφος θέργευε. Ακόμα και σήμερα που θεωρείται δεδομένο ότι ο Τύμβος Καστά δεν έκρυβε το μυστικό που όλοι περίμεναν, δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιμένουν ότι η σχέση ανάμεσα στο ταφικό μνημείο και τον Μεγαλέξανδρο δεν έχει ξεκαθαριστεί πλήρως. Παρά το κλίμα και τις απίστευτες υπερβολές, τις αμέτρητες θεωρίες και εκδοχές που ξεστομίστηκαν από κάθε σχετικό ή άσχετο με τις ανασκαφές ή την αρχαιολογία γενικότερα, σήμερα, με σχετική βεβαιότητα όση μπορεί να υπάρξει, η επιστημονική οσοι μπορει να υπαρξει η επιστημονικη κοινοτητα σε μεγάλο βαθμό συμφωνεί σε κάτι. Στην Αμφίπολη δεν θαύτηκε ο Μέγας Αλέξανδρος, αλλά κατά παραγγελία του ο άνθρωπος με τον οποίο συνδέθηκε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Ο Ιφαιστίων. Και έτσι το μυστήριο παραμένει. Ο Αλέξανδρος ο Μακεδόν, ο Αλέξανδρος των Ελλήνων, ο βασιλιάς που λατρεύτηκε σαν Θεός και άλλαξε μια για πάντα την ιστορία μέσα από την παρουσία του, παραμένει άπιαστος. Στα τόσα κατορθώματά του ίσως πρέπει να προσθεθεί ότι ακούσια ή εκούσια κατάφερε να μην τον ενοχλήσει κανένας κοινός θνητός μετά το θάνατό του, έχοντας καταστήσει έτσι την ανακάλυψη του τάφου του στο μεγαλύτερο αποθυμένο της αρχαιολογίας. Τα pod radio του ProNews ανανεώνονται καθημερινά μέσα από τη σελίδα του ProNews.gr.